Ηλίας Μίλιος, δάσκαλος και δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είμαστε λοιπόν στους Αμπελόκηπους, ίσως την πιο πυκνοδομημένη συνοικία αυτής της πόλης, ίσως και όλης της χώρας. Σε αυτή λοιπόν την πυκνοδομημένη γειτονιά των Αμπελοκήπων, είχαμε ένα σημείο που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι το πιο πράσινο σημείο της γειτονιάς μας, των Αμπελοκήπων. Οι εργατικές κατοικίες Αμπελοκήπων. Σε αυτές λοιπόν τις εργατικές πολυκατοικίες, πριν αρκετά χρόνια, αρχικά πριν 10 περίπου χρόνια, με μια πρώτη αναφορά του έργου και ψήφισή του γενικώς και ορίστως ως ανάπλαση της περιοχής, ψηφίστηκε το έργο, αλλά μια δεκαετία μετά, στην πραγματικότητα ποτέ δεν συζητήθηκε ούτε με τους δημότες, ούτε καν μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ανάπλαση. Πεισματικά η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε κάθε πρόταση μιας ανάπλασης που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, με άλλα υλικά, με ξύλο τέλος πάντων και διάφορα τέτοια υλικά, μιας ανάπλασης που θα σήμαινε περισσότερα δέντρα και άρα περισσότερο χρήσιμο πράσινο. Αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν μια μελέτη την οποία, επαναλαμβάνω, δεν συζήτησε ποτέ ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε με τους κατοίκους, που προβλέπει πάρα πολύ τσιμέντο, που προβλέπει την απόλυτη τσιμεντοποίηση. Άλλωστε, αυτό σημαίνουν τα 2.408.000 του προϋπολογισμού. Οι κάτοικοι λοιπόν της περιοχής και όλου του Δήμου αντιστεκόμαστε σε αυτό το έργο, αντιστεκόμαστε στην τσιμεντοποίηση, ζητάμε αντίθετα την πραγματική αναβάθμιση του πράσινου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και των κατοίκων της εδώ περιοχής και όλων των κατοίκων του Δήμου. Είμαι κάτοικος εδώ του εργατικού συνοικισμού. Λοιπόν, πριν ένα χρόνο, τον Απρίλη μήνα, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για να γίνει αυτό το έργο. Από εκείνη τη στιγμή ήμουνα ο πρώτος που έγραψα την πρώτη επιστολή προς το Δήμο ότι βρίσκεστε σε ξένη περιουσία. Και πήγα στις τεχνικές υπηρεσίες και μου δώσανε το τεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, από όπου φαίνεται ότι υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο της έγκρισης για χρηματοδότηση του έργου. Δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει, που να έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αναπλάθεται η περιοχή. Το Δημοτικό Συμβούλιο... Και με ποιον τρόπο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ψήφισε για τη χρηματοδότηση και μόνο. Εγώ αυτή την απόφαση έχω βρει και καμία άλλη. Λοιπόν, όταν είπα στον Δήμαρχο ότι είσαι σε ξένη περιουσία, μου είπε όχι, έχουμε και εμείς δική μας περιουσία εδώ. Τι έχετε εσείς? Εσείς έχετε 15 στρέμματα, κύριε Δήμαρχε, και εμείς έχουμε 33. Εσείς αναπλάθετε 37 στρέμματα. Τι νος είναι η περιουσία λοιπόν? Πώς η περιουσία, τα 15 στρέμματα τα δικά σας, συμμετέχει στην ανάπλαση, και πώς η περιουσία από τη δική μας συμμετέχει πάλι στην ανάπλαση? Δεν μου απάντησαν ποτέ και μου ισχυρίστηκαν ότι εμείς έχουμε την περιουσία μας τα 15 στρέμματα και για τη δική σας περιουσία έχουμε ως νομικό καθεστώς τον κανονισμό των πολυκατοικιών σας με βάση το άρθρο 3 και το άρθρο 8. Το άρθρο 3 του κανονισμού μας, που δεν είναι συμβαλόμενο μέρος ο Δήμος, προσδιορίζει ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι της περιουσίας μας. Και το άρθρο 8 λέει επιλέξει ελεύθεροι χώροι οι οποίοι εν της πράγμαση έχουν τεθεί σε κοινή χρήση, το εν της πράγμαση σε εισαγωγικά, και έχουν τεθεί σε κοινή χρήση, δηλαδή που σημαίνει ότι εμείς το οικόπεδό μας το έχουμε σε κοινή χρήση, δεν το έχουμε εμείς, το έχουμε μπάτε σκύλι, αλέστε. Λοιπόν, πρέπει όμως, λέει, οι ιδιοκτήτες να διευκολύνουν αναπλάσεις στις εταιρείες κοινοφελούς χρήσης και λοιπά, να κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως δεν θα πούμε ποτέ στον ΟΤΕ μην μπει στην περιουσία μας να περάσεις καλώδια, δεν θα πούμε ποτέ στη WIND
μην περάσεις τις οπτικές ίνες, δεν θα μπούμε ποτέ στην εταιρεία υδάτων, μην έρθεις να δεις τα νερά. Όλοι αυτοί λοιπόν όμως όταν είναι να έρθουν, ζητάνε μια συνένεση ιδιοκτήτη. Βάζουν ανακοινώσεις, μας λένε και λοιπά, θα κάνουμε μια δουλειά και τους λέμε κάντε τη. Και στο Δήμο θα λέγαμε κάντε μια δουλειά. Κάντε τη την ανάπλαση, βεβαίως. Αλλά αυτή την ανάπλαση την έκανε ο Δήμος μόνος του, τη σχεδίασε μόνος του, λοιπόν, και την εφαρμόζει μόνος του. Εγώ έκανα καταγγελία στην αρχή διαφάνειας, εάν τελικά είχε δικαίωμα ο Δήμος να μπει μέσα στην περιουσία μας. Ο Δήμος λέει ότι με βάση καταγγελία, τη δική μου καταγγελία, η αρχή διαφάνειας αποφάνθηκε ότι το έργο είναι νόμιμο και ότι μπορεί να κάνει παρέμβαση με το άρθρο 3 και το άρθρο 8 του κανονισμού μας. Αλλά όμως λέει ότι είστε, η αρχή διαφάνειας λέει ότι είστε και σε ξένο οικόπεδο που ανήκει στους 496 κατοίκους του συνοικισμού. Όλγα Ράπτου, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Βελοκήπων Μενεμένης. Κάτοικος φυσικά του Δήμου Αβελοκήπων, γέννημα θρέμα εδώ του Δήμου. Πονούμε τον τόπο μας, θέλουμε να το δούμε πιο όμορφο. Ζούμε σε μια περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη είναι εκείνη η ευρωπαϊκή πόλη που έχει το λιγότερο πράσινο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο και θέλουμε το Δήμο μας να τον αναβαθμίσουμε πραγματικά και όχι σχηματικά. Οι μελέτες αυτού του έργου, όπως καταλάβατε, τελείωσαν το 2020. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήμασταν το 2014, δεν είδαμε ποτέ αυτή τη μελέτη να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. Το ίδιο λένε και οι κάτοικοι. Λοιπόν, και με την όλη, έτσι, τέλος πάντων, Επιτροπή Αγώνα που δημιουργήθηκε, τι παρεμβάσεις που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την τεχνική μελέτη. Μας δώσαν την τεχνική μελέτη από μετά από 15 μέρες και βλέποντας, διαβάζοντας την τεχνική μελέτη, θα σταθούμε σε κάποια σημεία τα οποία νομίζω είναι και τα πολύ βασικά. Ένα είναι το εξής, ότι υπάρχουν 37.000 τετραγωνικά μέτρα στις εργατικές πολυκατοικίες. Ζητάμε λοιπόν από τον Δήμαρχο και δεν μας απαντάει, πριν αυτή την αναβάθμιση, την ανάπλαση αναβάθμιση αυτή του πρασίνου, πόσα ήταν τα τετραγωνικά μέτρα του πρασίνου και πόσα θα είναι μετά την αναβάθμιση του πρασίνου, όπως λένε αυτοί. Δεν μας απαντάει. Βλέπουμε μέσα από την τεχνική μελέτη ότι από τα 259 δέντρα που υπήρχαν, ξεριζώνονται τα 30 και μεταφυτεύονται μόνο 13. Δεν φυτεύεται ούτε ένα δέντρο. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει συγκεκριμένα μέσα στη μελέτη το σημείο εκείνο στο οποίο αναφέρεται το εξής από τους μηχανικούς. Ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τις περιττές φυτεύσεις επειδή δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να υπάρχει το πότισμα και όλες οι εργασίες, η περιποίηση του πρασίνου. Άρα λοιπόν, αυτό που μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα φυτευτούν νέα δέντρα είναι ένα ψέμα. Γιατί μέσα από την τεχνική μελέτη δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Του προϋπολογισμού που είναι 1.900.000, μόνο 213.528, αν θυμάμαι καλά, αφορούν πράσινο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο του προϋπολογισμού. Και επίσης, αν δούμε μέσα πάλι από τη μελέτη, τα κυβικά μέτρα του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται είναι τεράστια. Και τα είδατε και με τα μάτια σας, αυτούς τους όγκους, τους υπερυψωμένους του μπετόν που υπάρχουν στα σημεία αυτά στα οποία έγινε υποτιθέμενη αναβάθμιση. Να βαθμιστεί η περιοχή μας, αλλά θέλουμε πράσινο, θέλουμε φιλικά προς το περιβάλλον εργαλεία, θέλουμε χώμα, θέλουμε ξύλο, θέλουμε πέργολες, θέλουμε κιόσκια και φυσικά πολύ πράσινο. Βλέπουμε ότι το πράσινο καταστρέφεται. Είμαστε κοντά στους κατοίκους, συμπαραστεκόμενους κατοίκους και θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μας ακούσατε και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό το πράγμα να το κάνουμε περισσότερο γνωστό στο Δήμο. Ήδη μαζεύτηκαν πάνω από 400 υπογραφές και θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε.
λοιπόν, και θα κάνουμε και άλλες κινητοποιήσεις στο άμεσο μέλλον. Και θα κάνουμε γνωστό. Εδώ είναι οι υπογραφές. Θα κάνετε και ηλεκτρονικές υπογραφές. Όχι ηλεκτρονικές, αυτές είναι οι έγγραφες υπογραφές. Και όνομα σας λέει ότι το είπετε ξανά. Όλγα Ράπ. Και επίσης, μια που δεν το είπε η Όλγα, θα θυμίσουμε και αυτό, ότι την Πέμπτη ετοιμάζεται μια ακόμη κινητοποίηση. Έτσι, Πέμπτη 7.30 ώρα από αυτό εδώ το σημείο, θα γίνει η δεύτερη συγκέντρωση και πορεία των κατοίκων προς το κέντρο της περιοχής, προς την πλατεία Επταλόφου, και καλούμε όλους τους κατοίκους να είναι εδώ να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί. Καρλίδου Σοφία, δασκάλα, δημοτική σύμβουλος με την Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση. Θα ήθελα να συμπληρώσω δύο πράγματα σε αυτά τα οποία ήταν οι προλαλήσαντες και συμφωνώ απολύτως. Το ένα είναι η αντιμετώπιση που δέχονται οι κάτοικοι όταν ήρθανε να επισκεφθούν το Δημοτικό Συμβούλιο και να θέσουν το πρόβλημά τους. Με αφορμή την πανδημία δεν έγιναν δεκτοί. Όταν πήγαν περισσότεροι κάτοικοι, σχεδόν εξυβρίστηκαν, τους κοβόταν ο λόγος, υπήρχε ένας αυταρχισμός απέναντι στους κατοίκους. Όταν γίναν κάπως περισσότεροι, αρκετά μάλλον περισσότεροι, αναγκάστηκαν να μας απαντήσουν, πάλι όμως λέγοντας ότι διαδίδουμε ψέματα και κάποιοι διαδίδουν ψέματα και έρχονται... Αυτό. Η Δημοτική Αρχή, ναι. Και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Και έρχεστε εδώ. Στα δε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από όλους τους ομιλητές, οι απαντήσεις ήταν έως και αστείες, δηλαδή βάλαμε τους πορόληθους για να φυτρώσει μέσα από εκεί το πράσινο. Βάλαμε το τσιμέντο για να καλυφθεί αυτά τα τσιμεντένια που έχουμε φτιάξει, για να καλυφθεί με αναρριχόμενα φυτά, δεν θα... Και ξύλο. Και ξύλο. Βάλαμε τα τσιμεντένια παγκάκια και πάνω θα βάλουμε ξύλο. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο. Μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε όλο το χώρο των εργατικών κατοικιών και πάει λέγοντας. Και των εργατικών κατοικιών αλλά και γενικότερα του Δήμου, από την απήχηση που έχει και φαίνεται και από τις υπογραφές αλλά και από τις συζητήσεις που κάνουμε, ναι, πολλοί πολίτες και κάτοικοι των Αμπελοκήπων διαφωνούν με αυτού του είδους την ανάπλαση. Και το τρίτο που θέλω να τονίσω, από αυτά που υπόθηκαν κιόλας από τους προλαλήσαντες, φαίνεται ότι ο στόχος του έργου δεν είναι το πράσινο. Μάλλον είναι στόχος το πράσινο που υπήρχε. Ο στόχος του έργου να εξαφανιστεί ή να μειωθεί. Ο στόχος του έργου είναι να ανέβει το κόστος με τσιμέντο, με πορόλιθους, με άμμο Σαντορίνης που είναι και ακριβή, μας είπανε, και τι μεγάλη χάρη μας κάνουν που μας βάζουν αυτή την άμμο Σαντορίνης, να ανέβει το κόστος για να γεμίσουν οι τσέπες που γεμίζουν από αυτά τα έργα τα οποία δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες για πράσινο των κατοίκων, ούτε σε καμία άλλη ανάγκη. Προφανώς και θα συνεχίσουμε, καλούμε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους των Αμπελοκήπων στην κινητοποίηση που έχουμε την Πέμπτη, 7.30 ώρα στην πλατεία... Όχι, 7.30 ώρα εδώ. Εδώ. Για να πάμε με πορεία στην πλατεία Ευταλόφου. Είναι η δεύτερη πορεία που θα κάνουμε. Είναι η δεύτερη στη σειρά πορεία που θα κάνουμε και κάναμε και δύο επισκέψεις, όπως προανέφερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μένω εδώ πέρα ακριβώς αυτή την πολυκατοικία. Βασικά έχουν υποθεί, συμφωνώ με τα παιδιά. Εγώ ήθελα να τονίσω πιο πολύ στην ανάγκη κινητοποίησης του κόσμου. Δηλαδή, ο Δήμαρχος κάποια στιγμή ή ο πρόεδρος του Δημοτικού του Συμβουλίου είχε πει ότι είστε 5-10 τρελοί, δεν ξέρει με άλλο τρόπο το είπε αυτό το πράγμα, είστε λίγοι κλπ. Το θέμα είναι να μην είμαστε λίγοι. Κανένας δεν συμφωνεί, τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν συμφωνούν. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο να μην διστάζει, όλοι μαζί, διότι παραδείγματος χάρη, άμα ήμασταν εδώ πέρα για παράδειγμα 1.000 άτομα, θα βλέπαμε για πότε θα το σταματούσε ή θα το σκεφτόταν καλύτερα. Έχει μεγάλη σημασία πρώτον να ενημερωθεί ο κόσμος και καλά κάνετε, δηλαδή αυτό προσπαθούμε. Και με τις κινητοποίησεις μας προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, ώστε ο ίδιος να, πώς το λένε, να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι δικό του και δεν θα το λύσει άλλος το πρόβλημα αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Στα άλλα συμφωνώ απολύτως. Επειδή παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα κινήσεις κατοίκων
οι οποίες γίνονται όπως η δική σας, με πρωτοβουλιακό τρόπο. Συμμετέχουν διάφοροι συνδυασμοί από δημοτικά συμβούλια. Είδαμε στην Τούμπα για το Κρυονέρι που ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είδαμε στην Απειλαιότικα για το τροχιοδρομικά. Και είδαμε στην Αλυσίδα που είχε και φοβερή επιτυχία. Καταφέραν και σταματήσανε. Έχετε κάποια διάθεση ή πρόθεση αυτές οι ομάδες όλες να συντονιστούν με κάποιο τρόπο, να συναντηθούν, να δώσει ένα στον άλλο. Μήπως θα μας τα πράγματα. Μήπως τα ίδια τα πράγματα με αυτή την καταστροφή συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες όλες δεν ξέρω ότι έχουν αποτέλεσμα. Είναι γέννημα χρέμα της περιοχής και πιθανώς μια. Να κάνω μια παρατήρηση. Σας το είπαμε, ίσως δεν ακούστηκε. Στους αμπελόκηπους έχουμε εδώ και πολλά χρόνια το προνόμιο να έχουν δώσει το περίφημο έργο κλάδευσης των δέντρων, το σφαγιασμό δηλαδή των δέντρων στην κυριολεξία, σε εργολάβους. Το χειρότερο από όλα είναι ότι η εταιρεία που είχε τους αμπελόκηπους τόσα χρόνια, από πέρυσι έχει πάει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και άρχισε να σφαγιάζει και εκεί. Και αυτό που διαμαρτυρόμασταν εμείς τόσα χρόνια γίνεται και εκεί. Αυτό δηλαδή που διαμαρτύρονται σε διάφορες γειτονιές. Έχουμε και εμείς ακριβώς αυτό και προφανώς και πρέπει να δούμε και τέτοιες καταστάσεις. Δεν το συζητήσαμε, γιατί αλλά πρέπει να το δούμε. Αντίστοιχη. Αντικειμενικά θα πρέπει μα να το δούμε. Η σημερινή πλημμύρα μόνο δεν ήταν μόνο σε εμάς. Εγώ έτυχε να γυρίσω όλη την πόλη. Πώς το λένε, οι πυροσβεστικές τρέχανε παντού. Αυτή η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι που πληρώνουμε σήμερα εδώ πέρα και αυτοί συντείνουν σε αυτό το πράγμα και την ίδια. Έχει σημασία. Την ημέρα της συζήτησης του θέματος, 9 από τις ημέρες συζήτησης του θέματος αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν δέχτηκε τίποτα από τις προτάσεις που του κάναμε όπως και ποτέ, ήταν μια μέρα που μας δήλωσε, που αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμαρχος υπογράφει το σύμφωνο προστασίας του πράσινου μαζί με τους άλλους δημάρχους της πόλης. Τέτοια σύμφωνα έχει υπογράψει πολλά.